συντρόφισσες, φίλες και φίλοι. Να μου επιτρέψετε με συγκίνηση και περηφάνεια για την τεράστια επιτυχία, σχεδόν μισό αιώνα παίρνουν τώρα τα φεστιβάλ της νέου διηγητή, αλλά και η μεγάλη επιτυχία που έχουν όλο αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα που οδεύουμε με το κλείσιμο το άλλο Σαββατοκύριακο. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Έχει γραφτεί ιστορία, μισός αιώνας ιστορίας, προσφοράς στη δημιουργία, στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη διάδοση των επαναστατικών ιδεών του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Στο φεστιβάλ καθρεπτίζονται τελικά οι αξίες και τα ιδανικά του ΚΚΕ και της νεολαίας, της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Όλες οι χαρές, όλες οι φουρτούνες και όλη η αποφασιστικότητα να κρατάμε ψηλά τα ιδανικά της Επανάστασης, της θυσίας, της πάλης για τον πιο όμορφο σκοπό. Την κατάργηση δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Την πιο πρωτοπόρα ιδέα που κατέγραψε η ανθρώπινη ιστορία. Αυτές οι πρωτοπόρες ιδέες συναντήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με ό,τι πιο πρωτοπόρο έχει να επιδείξει η τέχνη, ο πολιτισμός και ο ελληνικός λαός. Σε αυτή τη γιορτή της νεολαίας πέρασαν και συναντήθηκαν όλες οι γενιές αγωνιστών. Συναντήθηκε η γενιά της αντίστασης του ΕΑΜ Ελλάς, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, της ΟΚΝΕ, των ανίκητων αγωνιστών που άντεξαν στις φυλακές και τις εξορίες. Όλοι αυτοί συναντήθηκαν με τη νέα γενιά μετά την πτώση της δικτατορίας που άρχισαν και τα φεστιβάλ. Τελικά, να το πούμε και από εδώ, όλες οι προσπάθειες που έκανε η αστική τάξη να σβήσει την ιστορία της χώρας μας, του τόπου μας, έπεσαν στο κενό. Γιατί όλοι το γνωρίζουν και πρέπει να παραμείνει και να διευρύνεται αυτή η γνώση. Με το ΕΑΜ Ελλάς ο λαός είχε νίκες, απελευθέρωσε την Ελλάδα από τους ναζιφασίστες κατακτητές και έγραψε χρυσές σελίδες. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, ό,τι και να κάνουν οι φασίστες και οι αντικομμουνιστές, ποτέ δεν ιτήθηκε πολιτικά, ηθικά, ιδεολογικά. Εδώ, ιδιαίτερα στον τόπο σας, στην περιοχή σας, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας ζωντανεύει ακόμα και σήμερα και πάνω στις κορφές των άπαρτων βουνών, στο Γράμμο, στο Βίτσι, παντού, με τις λαϊκές επισκέψεις και εκδηλώσεις που οργανώνουν οι κομματικές οργανώσεις και εδώ και σε όλη την Ελλάδα και οι κομμουνιστές. Σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες δυσκολίες, τελικά τα φεστιβάλ απέδειξαν ότι αντέχουν και αναπτύσσονται παρά τα σκαμπανεβάσματα, γιατί έτσι είναι, ιδιαίτερα οι παλιοί το έχετε ζήσει, τα σκαμπανεβάσματα της ιστορίας, της επιθέσεις της αστικής τάξης, της απαγορεύσης για τα φεστιβάλ, ακόμα και τις διάφορες επιθέσεις που έκαναν οι οπορτουνιστές, αντέξαμε και κάθε χρόνο γινόταν μαζικό φεστιβάλ. Σήμερα το φεστιβάλ με την ίδια ορμή και ζωντάνια μιλάει στην καρδιά, στο νου, στο μυαλό της νεολαίας και αποκαλύπτει ιδιαίτερα η νεολαία και η σπουδάζουσα και η εργατική νεολαία και οι μαθητές και ιδιαίτερα αποκαλύπτει την εκμετάλλευση του καπιταλισμού, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και αποκαλύπτεται και νομίζω είναι... Δεν θέλει και μεγάλη σκέψη τελικά.
Σήμερα που η επιστήμη, η τεχνολογία, η τεχνική νοημοσύνη αναπτύσσονται συνεχώς, που μπορεί να μειωθεί ο ανθρώπινος μόχθος και να μεγαλώσει ο ελεύθερος χρόνος, αυτό που ισχύει στις συνθήκες καπιταλισμού και το ζείτε όλοι καθημερινά είναι δεκάωροι, ακόμα και δωδεκάωροι εργασία, γελαστικές σχέσεις εργασίας, η ζωή γενικά λάστιχο. Την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, της διάστατης απεικόνησης των οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού είναι μια πραγματικότητα, η κατάσταση στην υγεία σε όλη την Ελλάδα χειροτερεύει διαρκώς με συνεχιζόμενη υποβάθμιση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Θέλω να τονίσω και από εδώ, λύση υπάρχει. Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή και κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας οδήγησε σε θεαματικές αλλαγές στην εργασία και στη ζωή της κοινωνίας. Ας θυμίσουμε και από εδώ τις μεγάλες μεταβολές που έφερε στην παραγωγή, στις μεταφορές, στην επικοινωνία και σε άλλους τομείς. Παλιά η ατμομηχανή, ο ηλεκτρισμός στο τηλέφωνο. Τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπέρ του ανθρώπου τις νέες μεγάλες δυνατότητες που γεννά για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, η πληροφορική, η ψηφιακή τεχνολογία, η ρομποτική, η τεχνική νοημοσύνη. Αυτά, αν μου επιτρέψετε να το πω, είναι τα χελιδόνια που προμηνύουν το σοσιαλισμό, γιατί τελικά ο σοσιαλισμός θα ξαναγίνει και θα είναι καλύτερο στον 21ο αιώνα. Να μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση. Πριν τον πόλεμο, το δεύτερο πεντάχρονο πλάνο που υλοποιόταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τότε ήταν μια καλή περίοδος. Είχε καταργηθεί, δεν υπήρχε πλέον ανεργία. Και όλος ο κόσμος ζούσε σχετικά καλά τότε, επί σοσιαλισμού και πριν τον πόλεμο. Τα πλάνα υλοποιόντουσαν. Χρειαζόντουσαν όμως για το τελευταίο πεντάχρονο πλάνο για να ελέγχεται, να πηγαίνει καλά, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, του σοσιαλισμού και των κατοίκων της Σοβιετικής Ένωσης. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τότε περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους για να ελέγχεται αν αυτή η παραγωγή που είχε προγραμματιστεί ανταποκρίνονταν στις ανάγκες. Για φανταστείτε σήμερα, συντρόφοι σας και σύντροφοι, εάν υπήρχε τότε η γνώση της νέας τεχνολογίας, το ρομποτικής και τα λοιπά, πόσο καλύτερα θα προχωρούσε η ικανοποίηση τότε των αναγκών. Ναι, γι' αυτό σήμερα θα ξαναγίνει σοσιαλισμός και θα είναι και πολύ καλύτερος. Σκεφτείτε τώρα και εδώ ειδικά στον τόπο σας, φυσικά τα γνωρίζετε, την κατάντια, το έσχος του καπιταλισμού. Η ΜΕΘ Συγκοζάνη, το γνωρίζετε, είναι στα όρια επισφαλούς λειτουργίας, ενώ στην Τολεμαΐδα δεν λειτουργεί παρά τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στην επιστήμη. Στην περιοχή σας προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, αλλά και αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, ο αστικός σχεδιασμός της πράσινης μετάβασης, της απολιγνητοποίησης της πράσινης μετάβασης, που όλα τα κόμματα το δέχονται. 2, η Νέα Δημοκρατία, 2+1, ξεκίνησε και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί για αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Με βάση το νέο λεγόμενο Εθνικό Επίσης Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα, επίκειται το κλείσιμο όλων των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ μέχρι το 28. Κλείνουν πιο γρήγορα ο ΑΕΣ Μελίτης, Φλόρινα, το Σεπτέμβρη ο Άγιος Δημήτρης, τα γνωρίζετε. Και όλα τα κόμματα
η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι και τα άλλα, διάφορα άλλα κόμματα, κινούνται στις ίδιες ράγες που καθορίζει η άκουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι τους δεσμεύονται να προωθήσουν τις νέες επενδύσεις των ομίλων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους της πράσινης δεγόμενης μετάβασης. Όλοι προωθούν μαζί την απολιγνητοποίηση και τα γνωρίζετε. Ταυτόχρονα προωθούνται έργα ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και τα λοιπά, γέμισαν όλα τα βουνά, ανεμογεννήτρια. Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται με την τελεθέρμανση εδώ στην περιοχή σας. Ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι μπροστά μας. Ο λαός τελικά της Δυτικής Μακεδονίας πλήρωσε και πληρώνει αυτή την πολιτική με την τίναξη της ενεργειακής φτώχειας λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθήκων. Το επόμενο διάστημα θα πληρώσει λόγω των εξελίξεων ακόμα πιο ακριβά την τελεθέρμανση που αφορά το 60%, το ξέρετε καλύτερα από μένα, το 60% του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας. Με την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω ανεξέλεκτης και άναρχης εγκατάστασης ΑΠΕ που έχει μετατρέψει τα βουνά και τα λαγκάδια, ακόμα και περιοχές Natura τις έχουν καταργήσει. Ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας έχει πλέον πείρα από τις αυταπάτες που καλλιέργησε η σοσιαλδημοκρατία ότι με τις ενεργειακές κοινότητες, την ενεργειακή δημοκρατία θα βγει ωφελημένος ο λαός. Υπάρχει σχεδιασμός για την προώθηση επίσης καρκινογόνου κάψης απορριμμάτων στην περιοχή. Ο λαός πλήρωσε και θα πληρώσει ακόμα πιο ακριβά τη στρατηγική διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την κερδοφορία των ομίλων. Οι εργαζόμενοι και οι μικροί επαγγελματίες επίσης στον κλάδο της Βούνας δεινοπαθούν λόγω αυτής της κατάστασης του πολέμου στην Ουκρανία και τα μέτρα που παίρνονται απέναντι στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να αναπτυχθεί η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση με προσωπικό και περιεχόμενο αντίστοιχο της εποχής μας, αυτό είναι πίσω και την πληρώνει ο λαός. Με ταξικούς φραγμούς επίσης στην παιδεία. Για να μην σας κουράζω, ποιο είναι τελικά το συμπέρασμα σήμερα που το κουβεντιάζει ή τον αναζητάει μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Από την ακρίβεια δεν χάνουν όλοι τελικά. Αυτό το γνωρίζουν. Δεν υπάρχει συνάντηση ανθρώπων μεταξύ τους, ιδιαίτερα αυτό το καιρό, που να μην κουβεντιάζουν για το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Τα λαϊκά στρώματα γονατίζουν. Την ίδια ώρα που 500 κερδοφόρες εταιρείες, μόνο αυτές οι 500, κατέγραψαν αύξηση κερδών το 22, 75% φτάνοντας στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι μια κοροϊδία. Τελικά αυτά που είπε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Οι μισθοί είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν εδώ και 15 σχεδόν χρόνια. Οι μισθοί των υγειονομικών είναι 30 χρόνια πίσω από ό,τι ήταν. Και οι αυξήσεις που δίνουν, τι αυξήσεις όταν περίπου χρειάζεται σχεδόν ένας μισθός για μια εργατική οικογένεια που δεν έχει στέγη να νοικιάσει στέγη σαν οικογένεια για την ίδια τα παιδιά της. Αυτή είναι η κατάσταση. Η άσχημη δηλαδή κατάσταση των δομών της υγείας, η ανεργία, η απολιγνητοποίηση, η ακρίβεια, στη θέρμανση, η άσχημη κατάσταση των δομών παιδείας, τα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος των αγροτών και επαγγελματοβιοτεχνών που δυσκολεύουν τη ζωή του ελληνικού λαού οφείλονται σε αυτούς. Σε αυτό το σύστημα και τα κόμματα που το στηρίζουν. Ο μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος.
είναι σύγκροση αυτό που λέει το σύστημα. Ας μην ψάχνουν λοιπόν ορισμένοι αλλού το τι φταίει. Φταίνε τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό το πρόβλημα βαδίζοντας τον ίδιο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Προκύπτει αντικειμενικά ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που όλος ο κόσμος ανεξάρτητα, αν θέλετε και την ψήφιση σε ευρωεκλογές και στις περασμένες εκλογές, ένα ερώτημα που το συζητάει, το σκέφτεται, πού πάει τελικά η κατάσταση. Τι πρέπει να γίνει και πώς. Ποιο είναι το εμπόδιο για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και ανάμεσα στα άλλα, μαζί με την ακρίβεια, τους κινδύνους ακόμα και για οικονομικές κρίσεις. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία. Υπάρχει ταυτόχρονα κίνδυνος γενίκευσης και του πολέμου. Το συζητάει ο κόσμος και ανήσυχοι και για το οικονομικό και την ακρίβεια και τον πόλεμο. Υπάρχει δηλαδή ακρίβεια, οικονομική κατάσταση σε βάρος του λαού που προωθούν η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Αυτό λοιπόν που τονίζει η ΚΝΕ με το σύνθημά της, αυτό που τονίζει η ΚΝΕ, εκεί είναι η λύση. Για να το πω γενικά, καταρχήν. Τι είναι αυτό δηλαδή, πού βρίσκεται η λύση. Λοιπόν εμείς οι κομμουνιστές, μαζί με το λαό, ο λαός τελικά, γράφουμε ιστορικά και θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Τελικά οι μάζες, οι λαοί, είναι που αλλάζουν τον κόσμο. Γι' αυτό, ναι, να το πω και από εδώ, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ορισμένα άλλα ζητήματα. Δεν είναι τελικά αίτητοι, δεν είναι παντοδύναμοι οι εκμεταλλευτές του λαού μας. Οι πόλεμοι επίσης μεταξύ των υπεριαλιστών, η καπιταλιστική οικονομία των αντιθέσεων και των κρίσεων, τη συσσόρευση του πλούτου, η φτώχεια, μπορεί και πρέπει να οδηγήσουν σε δυνάμωμα των καθημερινών αγώνων και σε ξεσηκωμό του ελληνικού λαού, αλλά και σε άλλες χώρες. Πρέπει να ξεσηκωθούν οι λαοί. Να είμαστε δηλαδή, χρειάζεται έτοιμοι όχι μόνο να αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις που γίνονται απέναντι στον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς από τους υπεργαλιστές με τη φτώχεια και τους πολέμους, αλλά να ετοιμαζόμαστε, αν θέλετε, να γίνονται γρήγορα βήματα με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, με δυνατές κομματικές οργανώσεις, με γερή και μαζική ΚΝΕ.